η μίνι εκστρατεία της Βάγνερ αποκάλυψε ένα τεράστιο κενό στον ρωσικό στρατό, εξαφανιζόλη δυνάμεις του Κρεμλίνου. Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Ρωσία λοιπόν, κατά τις οποίες ο αρχηγός της ρωσικής μισθοφορικής Βάγνερ, Γευγένη Πριγκόζιν, αποφάσισε να ξεκινήσει μία μίνι εκστρατεία έναντι του Κρεμλίνου, σοβαρές ανησυχίες έχουν εξαπλωθεί στη χώρα. Σύμφωνα με την The World and We, τα συμβάντα που έλαβαν χώρα εχθές, Σάββατο 24 Ιουνίου, κάνουν τον ρωσικό λαό να αναρωτιέται πόσο αποτελεσματική είναι η στρατιωτική δομή του ρωσικού κράτους. Η προέλαση κομβόι της Βάγνερ, κατά την οποία εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα και αρκετοί χιλιάδες στρατιώτες κατάφεραν να φτάσουν περίπου στην Μόσχα μέσα σε λίγες ώρες, αποτελεί την κύρια αιτία ανησυχίας των Ρώσων. Η κίνηση των μαχητών της Βάγνερ προς τη ρωσική πρωτεύουσα έχει αποδείξει πως σε περιοχές της χώρας, τόσο σε παραμεθόριες όσο και σε εσωτερικές, η οργάνωση της άμυνας δεν λειτουργεί σωστά υπό όλες τις συνθήκες, ακόμη και εν μέσω πολέμου. Έτσι, η σελίδα θέτει το εξής σημαντικό ερώτημα. Αργά ή γρήγορα, όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο, πρέπει να σκεφτούμε τι θα γινόταν εάν μια τέτοια προέλαση επιχειρηθεί από στρατεύματα του ΝΑΤΟ ή ακόμη και από τις ένοπλες δυνάμεις Ουκρανίας. Οι κύριες προσπάθειες παρεμπόδισης της κίνησης της Βάγνερ ήταν η υπονόμευση του αυτοκινητοδρόμου M4, η δημιουργία οδοφραγμάτων με βαρύ εξοπλισμό και η καταστροφή γεφυρών. Σύμφωνα με τη σελίδα όμως, ακόμη και κάποιος χωρίς στρατιωτικές γνώσεις μπορεί να διαπιστώσει πως αυτά τα εμπόδια χωρίς στρατιωτική κάλυψη είναι άχρηστα. Και αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, επειδή στις δυτικές περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας τα διαθέσιμα στρατεύματα δεν επαρκούν για να δημιουργηθεί η απαραίτητη στρατιωτική κάλυψη για τις σημαντικότερες ρωσικές περιοχές, τονίζεται. Και αυτό είναι ένα καθήκον, δηλαδή προστασία αυτής της πλευράς της χώρας, που πρέπει να αναλάβει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Οι υπόλοιπες δομές, κυρίως η Ρωσική Εθνοφρουρά, υποχρεούνται να ενεργήσουν υπό τις εντολές του Κρεμλίνου και σύμφωνα με το πλάνο που θα θέσει αυτό. Κρίνοντας από τα πρόσφατα γεγονότα, οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα θα ακουστούν πολύ απογοητευτικές για το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Έκλεισε το άρθρο της σελίδα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.